και θα σε υποστηρίξω. Μάλιστα. Αλλά υπήρξε, ναι, και περίπτωση. Η περίπτωση γνωστού δημοφιλούς τραγουδιστή εξ Ελλάδος, ο οποίος στο αεροδρόμιο Λάρνακας ανέβηκε στο αεροπλάνο. Ήταν πτήση από Λάρνακα για Αθήνα. Ήμουνα στην πόρτα για το καλωσόρισμα. Είπα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, περάστε, παρακαλώ. Ήθελε να περάσει στην πρώτη θέση. Ναι, το έτσι θέλω. Δεν μπορούσε, έπρεπε να πάει στην οικονομική. Του είπα, παρακαλώ, όχι εσείς, από εδώ, από εδώ. Ναι, μου άρπαξε και το χαρτάκι στο χέρι και με έβρισε κιόλας. Με μία λέξη που αρχίζει από γάμα. Το ανέφερα αμέσως στον κυβερνήτη, τον κατέβασαν. Αλήθεια. Ναι. Και... μπράβο, πολύ ωραία. Έτσι, ναι. Ναι, μου είπε, άι. Ναι. Λέω, εντάξει. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Ξέρεις, κάποια πράγματα έχουν το όριό τους. Ναι, δεν γίνεται να νιώθουμε. Σε οποιαδήποτε δουλειά όμως. Βέβαια. Δεν γίνεται να νιώθουμε ότι όλα είναι δικά μας. Πας στο ταμείο να πληρώσεις.